Γεια σας, αυτό είναι το 10ο επεισόδιο και αποφάσισα να κάνω σχολιασμό σε αυτό το βίντεο γιατί στα δύο προηγούμενα δεν είχα κάνει και όποιος τα είδε μάλλον δεν κατάλαβε απολύτως τίποτα γιατί ήταν σχέτο το gameplay. Και υπενθυμίζω λοιπόν, είμαστε στην Division 8 και θέλουμε λίγους ακόμα βαθμούς για να ανεβούμε στο Division 7. Αυτό είναι το πρώτο παιχνίδι που παίξαμε, έπεσα εγώ με το Θοδωρή και προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου είχαν βρειάσει επειδή δεν μας βγαίνουν οι φάσεις. Οπότε είπα να κλαδέψω αυτόν τον τύπο και εντάξει, πήρα κόκκινη. Τόσο απλά. Και στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου, αυτοί με κάποιο τρόπο, ενώ δεν είχαν κάνει φάση σε όλο το ματς, βρέθηκε αυτός έξω από την περιοχή και το βάλε. Τόσο απλά. Τόσο ωραία. Παρ' όλα αυτά όμως θα φύγουμε από αυτό το ματς με πόντο. Αφού στο 90 με κάθε παλιά του Θοδωρή, εγώ θα τελειώσω τη φάση. Θα γίνει το 1-1. Οπότε από ό,τι βλέπετε είμαστε στους 11 βαθμούς και χρειαζόμαστε άλλον ένα για να ανεβούμε στη Division 7. Και από αυτό το match μας μπήκε να μας βοηθήσει και ο Θεοδόσης. Λοιπόν, και στο 25 κάνω μια ατομική προσπάθεια, κάνω μερικές τρίπλες. Εντάξει, στέκομαι και λίγο τυχερός και ανακερδίζω την μπάλα. Μετά από σούτ μου η μπάλα θα καταλήξει στο Θοδωρή και θα κάνει το 1-0 στο 26. Boom. Και προς το τέλος του παιχνιδιού θα κάνω μια ωραία συνεργασία και ο Θεοδόσης με κεφαλιά θα κάνει το 2-0. Έτσι λοιπόν θα φτάσουμε τους 14 βαθμούς και τελικά έτσι με αυτόν τον τρόπο περάσαμε στη Division 7. Παρόλο όμως που ξεκινήσαμε τόσο καλά σε αυτά τα δύο πρώτα μάτς, μετά στη συνέχεια που πήγαμε Division 7 δεν πήγανε όλα καλά. Και στα πρώτα τρία μάτς που θα δείτε, εντάξει, η απόδοση μας δεν ήταν αυτή που θα περιμέναμε. Ίσως να ήταν και καλή αντίπαλη, δεν ξέρω. Πάντως δεν ξεκινήσαμε καλά Division 7. Θα δείτε τι εννοώ. Περνάμε λοιπόν στο πρώτο μάτς του Division 7 και σε αυτό το μάτς δεν είχαμε καλή απόδοση, φάγαμε πολλά γκολ και εντάξει, εγώ ευθύνομαι γι' αυτό αφού εγώ έπαιζα με τους περισσότερους παίκτες. Εντάξει, τι μπορώ να πω. Και το πρώτο τους γκολ θα έρθει στο 22ο λεπτό αφού θα μου κάνουν μια ωραία κίνηση από τα πλάγια. Θα βγάλει σέντρα και με κεφαλιά θα κάνουν το 1-0. Και μετά από λίγα λεπτά δημιουργείται πάλι μια φάση για αυτούς και με μια ολιγορία εκεί πέρα δεν μπόρεσα να αμυνθώ σωστά, κάνουν το 0-2. Όμως προς το τέλος του ημιχρόνου θα δημιουργήσουμε μια φάση, πάλι θα καταλήξει σε μένα και θα κάνω το 2-1. Και σε αυτό το σημείο περιμέναμε ότι θα γυρνούσαμε στο match γιατί ήταν νωρίς ακόμα και ήμασταν ένα γκολ πίσω, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο δεν παίξαμε πολύ καλά και φτάσαμε στο 71ο λεπτό όπως βλέπετε και κάναμε το 3-1 με τον ίδιο τρόπο, με παρόμοιο τρόπο μάλλον κάνουν και το 4-1 στο 82 και εντάξει, είχαν ευρειάσει και στο 90 κάνουν και το 5-1. Μια άσχημη είδα ας πούμε για το κλαμπ. Περνάμε και στο δεύτερο match, στο Division 7. Σε αυτό το match ήμασταν άτυχοι γιατί εμείς δημιουργήσαμε τις περισσότερες φάσεις. Αυτοί όμως τελικά θα νικήσουν. Θα δείτε με ποιο τρόπο. Ξεκινάει λοιπόν το match. Και με αυτή τη βλακία που κάνα στο 10ο λεπτό. Ναι, κάνει και κάλμα γιατί έβαλε πολύ, πολύ ωραίο γκολ εδώ πέρα. Να και κοιτάξτε εδώ φάσεις. Χάνουμε αυτό το τετ. Μετά στο τέλος του ημιχρόνου χάνω αυτή την ευκαιρία. Στο δεύτερο ημίχρονο χάνουμε και αυτό το τετ. Και τελικά χάσαμε. Περνάμε και στο τρίτο match, στο Division 7. Και εντάξει, αυτό το match δεν είχε πολλές φάσεις, αλλά και πάλι
ήμασταν άτυχοι πιστεύω, γιατί εντάξει, θα μπορούσαμε και εμείς να είχαμε σκοράρει σε αυτό το μάτς, αφού ήταν λίγες οι φάσεις. Και με αυτή την κεφαλιά που είδατε, ας πούμε, κάναμε το 1-0 και εμείς μόνο αυτή τη φάση κάναμε ουσιαστικά. Τα άλλα δεν πήγανε καλά, ας πούμε. Αυτά ήταν όμως τα μας για αυτό το επεισόδιο. Θα τα πούμε στο επόμενο. Γεια σας!